Είμαστε στον ίδιο το στάδιο. Ένα. Κάθε μέρα αρχίζεται. Τι συμβαίνει. Αυτό βλέπεις εδώ που θέλεις να πει. Τι συμβαίνει, γιατί έχεις αυτό το ίδιο. Είναι μέσα ρωτάνη. Όχι, δεν γύρισα πάνω στη δουλειά του. Γιατί ρωτάς. Έλα πριν πω. Είναι πάλι μωρέ. Ρένα, πήρα τη μεγάλη απόφαση. Ποια απόφαση. Εγώ, Ρένα μου, όπως ξέρεις βασικά είμαι ιδεολόγο. Αριστερός. Ναι, αριστερό. Το λέω και το φωνάζω. Τι φωνάζεις, παιδί μου. Το λέω και το φωνάζω. Για σέκο, αδερφό, η φύλακα στην αστυνομία. Ο Ιωδάνης όμως είναι άντρας μου, σε μένα ένδειξης πάει. Κάπου θα της πάει, ρε μάνα. Ως ιδεολόγος λοιπόν αριστερός, δεν μπορώ έτσι να επαναπαύγομαι και να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, σαν ένα σχολτάτος στο σώμα. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνω, θα φωνάξω, θα γνωριστώ, θα παραστατήσω. Αμά μου, ρε κάνει, μια ζωή τα ίδια κάνεις και μια ζωή που κράζει ο Ιωδάνης, τρίκα σε μένα τις φυλακές και τα κρατητήρια. Γιατί, α? Γιατί όλα αυτά από το νου δυστυχώς παρελθόν. Περασμένα μεγαλεία τώρα, ούτε μας κυνηγάνε, ούτε μας φυλακίζουν, ούτε μας πικελώνουν. Τίποτα κύριε. Μας έχουν χρησιμένος τελείου. Και εσείς στεναχωριέστε γι' αυτό, ε. Βέβαια. Είναι ζωή αυτή για έναν λόγο αστερό. Είναι οι παλιές μας ημέρες. Με διασυλλήξατε, αδερφέ μου. Έπεσε σε μαρασμό. Είσαι για λύπηση. Είμαι. Είσαι. Γι' αυτό πήρα τη μεγάλη απόφαση. Τι απόφαση. Θα βγω στην παρανομία. Ε, παρανομία, βρε. Πόρε τα επιτρέπει. Υπάρχει κάτι όμως που δεν το επιτρέπει. Περίμενε. Τι είναι αυτό που δεν τους επιτρέπουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού είσαι, παιδί μου. Δεν με βλέπεις δύο μέτρα. Δύο μέτρα. Ένα οκτώ. Τι είναι αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το όργανο. Ποιο όργανο. Που θα παρανομήσω. Ραδιόφωνο. Πόμπος. Πόμπος. Πήρα την πόμπος. Χωρίς άδεια. Δεν είσαι καλά, θα βγάλω άδεια. Εγώ δεν θέλω να είμαι παράνομος για να με συλλάβουν. Δεν λάθεις, παιδί μου, θα ανοίξεις παράνομο σταθμό. Φωνάσεις, μωρέ. Όχι να με συλλάβουν πριν εκπέμψω το πρώτο αγωνιστικό μου μήνυμα. Από εδώ μέσα θα εκπέμψεις αγωνιστικά σου. Όχι, το δωμάτιό μου. Και ο Ιωδάνης, μωρέ. Σαν ηλεκτρολόγος που είμαι, δικαιούμαι τέτοια μηχανήματα σπίτι. Στο κάτω-κάτω τι είναι αυτό, ρε. Ένα αστέρο είναι από αυτά, ο Ιωδάνης δεν έχει ιδέα. Μα καλά, θα σα πει ότι θα μιλάς. Θα μιλάω ότι θα λέει επιμελητή. Πρέπει να έχει παλέσει πια στην αστυνομία, τρομάρα να τσόρτι. Κάτσε να φάω εγώ τον κοπό στο δωμάτιο με τον κύριο Ιωδάνης και να σου πω. Έλα έξω λοιπόν να μου πει. Πριν, πού θα πει τον κοπό. Έλα έξω γρήγορα. Να με πιάσουν, ρε να μου. Έχω τόσο καιρό με την φασικελή. Και τι νύχτε δεν μου έκανε. Θέλω και εγώ να ζω σαν. Να ξαναπώ σε κελή, ρε να τι ρε παιδί μου. Δεν έβαλα τον ποπό στην πρίσα. Θέλω να παιδίσω μου, δεν είμαστε καλά. Μόνο τέτοιο μαζόκο άνθρωπο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Πρόσεξε κακομίρι μου, έτσι. Και σε να καλύψω Ιορδάνης, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Βρε μ' ακούς. Καλά, καλά, μωρέ, καθαρίζω εγώ τώρα μαθημένο το που τα χιόνια. Ο Ιορδάνης δεν θέλει εδώ πέρα μέσα να αρχικούς. Εγώ να αρχικώ. Ποιος εγώ. Δεν κατάλαβες καλά. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ελεύθερης Ελλάδας. Στην το 18 μέρος.
Σε όλους τους σας που κάνετε ακρόαση, σε ελευθερικά θα σας μεταδώσω μια αγωνιστικά τραγούδια. Καρή, σταμάτα παιδί μου, θα μας κλείσουν όλους μέσα. Βρε Καρή! Ρένα, Ρένα, Ρένα ήρθα και πάτησε. Μπας και πήγες στο μανάβι για ψώνια. Γιατί? Την ψέτικο και το πρωί που γύρισαν το μανάβι έχουνε κρίση. Δεν το διοργάνω, ξέρεις που πήγε η ντομάτα. Από το μάτι μας που σφράζει και το βάζει και ακίνα. Τα λεμόνια, ξέρεις που πήγε τα λεμόνια. Στη συγκέντρωση του Λεβέν. Βέβαια, μου σκέφτε πάνω, που ψάχνει πίσω από το Πασόκ. Ποιος όμως δεν θέλει το Πασόκ. Η νονή με εσάς, που διαβάζει την κίνηση στην αγορά. Εμένα πέφτει λόγος, εγώ μόρκα. Που επιπλησούν όλες τις καταστάσεις. Να δεις τον οργανισμό το δικό μας, δεν τι γίνεται. Για το διευθύνσιο, λες το καραποτή. Σκασμός, ποιος θα λέγα. Εσύ τα λες πράγμα. Και μην τα λέγω πρώτα, λες και εσύ. Εγώ μόρκα, δεν ακούω δεν λέω τίποτα. Θέλω του πει, πες τίποτα, θα πιάβουν καμπελά. Ξέρεις τι γνώμη μέσα έχει καραποτή. Ο κουτικός, μωρέ. Σκασμός, κουτικός και κουτικός, τι με νοιάζει μετά, τι είναι να πούμε. Άρα μην ήταν κουτικός. Μόλις ένας άνθρωπος πάρει μια θέση αμέσως να τον βρούμε σε κάποια. Τους μισούς λέμε κουτικούς και τους φέρνουμε στους αδελφές. Τι λαούσα μας είμαστε. Έτσι λένε πάντα. Λένε για να απονομεύσουν την κυβέρνηση. Εμένα δεν πέφτει λόγο, εγώ μόνο δεν ανήκω πουθενά. Αλλά δεν μπορώ την αδικία. Μερικές φορές έτσι με πιάνει αγανάκτηση και μου έρχεται να πω στους δρόμους να αρχίσω να φωνάζω. Έλα Παναγιά μου. Ξανάτε το αντάρτικο, ρε. Σύντομοι εγωτές, κάνετε κρόση από το παράνομο ρεδοφορικό στροφό Ελεύθερης Ελλάδας. Σύντομοι εγωτές. Τις ερθές να ξεαρχίσεις, έχεις βάλει αυτούτε. Πάλι σε μεσεκρίση. Καλά, πόσο είναι οι ντομάτες. Άσε, άσε. 600 δραχμές, κύριε. 600 δραχμές. Καλώς το καρέλα. Και ξέρεις οι Ιορδάνοι γιατί σαν πήγε και για να μην τις κλείσει ο λαός και τις πάρει με τις ντομάτες, γι' αυτό. Μίλησε και ασενικιά παπαρίγα. Παπαρίγα, βρε όλα την αρθή του πόλου Ιορδάνοι είναι συμβιβασμένοι. Εγώ είμαι ο Χρήστος αριστερός. Ο αγνός, ο ιδεολόγος, ο επαναστάτης. Ο Τσεκεβάρ. Θα σου τη σφαλιά, θα σε κλείσω μέσα, ρε. Γιατί δεν αφήνω τη δικιά μου. Τι παράπονα έχετε ρε, αχάριστε την κυβέρνηση. Δεν έχετε την ησυχία σας. Και ποιο σου είπε ότι θέλουμε εμεί τέτοια ησυχία. Ένα αγωνιστή ζει χωρί φωνέ διαμαρτυρίε σε αγώνε. Συμβιβάζεται η Ορδάνη εδώ στην Ελλάδα θελό χωρί ξύλο. Δεν το ζητάμε, εσύ μόνο σα. Αλλά σώστε το άλλο, ε. Εκεί δώστε. Ποιο τρε. Ο Καραμαλή. Μόλι είναι τα παίξω, τσου, μα έκανε νόμι. Γιατί ρε κύριε μα πέσε αυτό, μα ρώτησε. Από τότε μα πήρε μια φορά. Και για τον Αντρέα και μα κάνει νεκρού. Φέρνει του πολιτικού πρόσφυγε απ' έξω, αναγνωρίζει το Ελλάς, μα βάζει τη τηλεόραση. Άσο Μητσοτάκη μα έβαλε και στην κυβέρνηση. Σα βούλωσε, αλλά να πάτε. Πάω και διαβάζω επίτηδες ριζοσπάστη μπροστά στους μπάτσους. Μπας και κρατημιδικά και με τσακώσει και όλοι τους με έχουν εχισμένο με. Είναι ζωή αυτή για έναν ιδεολόγο αριστερό. Ορίστε. Έχω δει αριστερούς και αριστερούς. Αλλά αριστερό τόσο μαλάκα πρώτη φορά βλέπω. Συγγνώμη, Ιορδάνη, εγώ μαλάκα. Όχι μαλάκα, συγγνώμη. Πολύ μαλάκα. Λυπάμαι, Ιορδάνη, δεν με καταλαβαίνεις και λυπάμαι. Λυπάμαι σε βλαμμένο. Δεν είμαστε στην ίδια, τι συγγνώμη. Έτσι έκανες προχθές και μου κλείτσες μια σαρδέλα. Βρεσέ, τι τρέλα έκανε το παιδί. Ηλεκτρολόγος το επάγγελμα. Δεν αντρέξει να δει τα κάνει το επαγγελμά του, άκουσε να χωριέται γιατί του λουμιάζει. Άσπρο παιδί, που την πέρασε. Πάρε το διαβατήριο πάλι. Το έκανες κι όλοι. Ναι, αύριο το πρωί πετάω για Παρίσι. Γι' αυτό άργησα να έρθω απόψε. Είχα κάτι εκκρεμότητα στην υπηρεσία. Θα έρθει ο διευθυντής μαζί σας. Λείπει ο διευθυντής από αυτές τις αποστολές. Αυτός δεν διάλεξε για κόλπο ασφαλείας. Στις άλλες αποστολές έπαιρνε έναν άλλο συνάδελφο. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει τον άλλο. Τον έστειλε αλλού. Στο δημότιο. Με μετάλλευση. Πήγε του κάνει το μάγκα του, του σουτάρισε, πάρτε σε σύνορα. Γι' αυτό σου λέω, είναι σαν όργανα. Πρέπει να έχουν παροπίδες. Ξέρεις τι γνωρίζει που κάτσε λίγο καραποτίο. Για ποιο έκανε τις ρεμούλες από πίσω. Σκασμό σου. Θέλει να μας ακούσει. Να βρούμε καμπέλα μας τι, πακέτο στην οριστιά. Τι σου μπορεί ο Ιορδάνη, εσύ δεν θα παράσχει του κλείνει. Σαν λοιπόν τέτοιο είναι γι' αυτό. Τι νομίζω ότι σε έβρεσε ένα μέσα στον οργανισμό για μαύρα μάτια. Πάρτε ένα από τα αυτή και πιέμε στο δάσκαλο. Στον εισαγγελέα. Πώ να κατηγορήσει έναν άνθρωπο που μπορεί να αποδείξει. Μόνο και αποδείξει θα είσαι. Το τολμούσε, δεν θα τολμούσε. Τι σε έπιασε λοιπόν. Του ψήφισα κύριε, του ψήφισα και βλέπα λέμε πέρα από το θέατρο. Δεν τώρα τι θέλει, ρε. Τι θέλει, να μου δώσουν υπουργείο, κάνει υπομονή. Τι υπομονή. Πε την άλλη να δούμε που τα υπουργεία θα γίνουν 100. Θα πάρω κι εγώ το πουλιό τη Πάπα. Δεν ξέρει καμιά φορά, και θα έχω το πουλιό τη Πάπα. Θα πέφτει η Πάπα στην εικόνα. Συγχαρητήρια για τα πράγματα, δεν είναι καθόλου και αστεία. Θα φάμε τώρα ή μετά. Πότε μετά. Δεν ξέρει. Έχω καλέσει τον υπάλληλο που δουλεύει μαζί στον οργανισμό. Το Γιάννη του κάνει την περιοχή με την γυναίκα του. Βάστε με επίσκεψη, άδεια και τώρα
Και τι να το δει πιο περιμένω. Ένα υπαλληλάκο περιμένω τη γυναικούλα του. Δηλαδή αυτή δεν φοράει, ρε. Του αλέτε να μου στενάει να φοράει. Αχ, μωρή ορτάρι, αχ, μωρή ορτάρι, όλα τελευταία στιγμή μου τα λες. Το έχω πει χίλιες φορές, ρε, να ράξεις κουδούνι, ρε. Έχεις φέρει το κουδούνι από το ποδήλα μου, πάνε, άντε. Να πέσει κανένα κεφάλι, να βρούμε και κανένα μπελά, όχι τίποτα άλλο να πούμε. Τώρα, έρθουμε. Έλα, ρε, Γιάννη, έλα, ρε, Γιάννη. Γεια σου, Ιορδάνη μου. Έλα, πιτσάκι, πέρασε μέσα, πιτσάκι μου. Έρχομαι, Γιαννάκι μου. Έρχομαι. Η Ορδάνη μου να συγνωρίσει την ψυχή μου το σπλάχο μου. Πίτσα. Ευχαριστώ, έφαγα μια σπανακόπτα κατά το πόδι. Πίτσα λέω, είναι πίτσα. Γύρω από εκεί πίτσα. Η Ορδάνη. Ποια γυναίκα. Αυτή που είδε και λεπούρκε σε πατρέα. Καλή, αυτή είναι η γυναίκα. Βασικά που πήγαινε για την αδερφή τη πίτσα. Την πουγάτσα. Πετρούλα. Και τελικά πήγα την πίτσα και σκέφτηκα η Ορδάνη μου ότι εγώ και η πίτσα θα μπορούσαμε να. Να είστε πιτσαρία. Καλή, να φτιάξουμε το σπιτικό μα γιατί έχει μια μάνα από πω. Σμυρνιά από την Κόρινθο. Καλά, που δεν είναι το πιάτο. Όταν με πρωτογνώρισε, μη είπε Κυριάννη μου, δύο χώρες έχω εγώ. Την πίτσα και την πετρούλα. Εγώ αυτές τις έχω. Ξέρω, την πίτσα στο φούρνο και την πετρούλα στο νεφρά. Τι χιόμα, τι ωραία, θα τα λέτε πολύ γελάω. Καλύτερα να προκαλείς το γέλιο παρά το περίγελο. Ελάτε, καθίστε, καθίστε. Ρε, 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 καθίστε πολύ. Αυτή είναι η γυναικούλα με το μισθωμάκι. Αυτό δεν κι άλλο εσένα, μετά παίζει. Λοιπόν, δεν θα πάρει την αγωτό. Ότι πάρει το πιτσάκι μου, και δεν θα πάρει το πιτσάκι μου. Τίποτα, Γιαννάκη μου, αφού ξέρει ότι κάνω δίαιτα. Ο Μπραντόμ, στο παγορεύει γυμναστή. Κάνει γυμναστή. Και πίτσα. Health Studio. Έτσι δεν λέγεται πιτσάκι μου. Έτσι, Γιαννάκη μου. Και σάουνα έτσι, πιτσάκι μου. Έτσι, Γιαννάκη. Και σάουνα, τα ακούσει ο Γιαννάκη μου. Έλα, ρε, και εμείς δεν κάνουμε σάουνα. Κάπως εντόνι. Τελευταίο στο πιτσάκι μα ξαναπέρνει και μαθήματα υπασία. Έτσι, πιτσάκι μου. Έτσι, Γιαννάκη μου, στον υπηκό όμιλο. Τα ακούς και υπασία, στον υπηκό όμιλο. Κι εγώ κάνω υπασία. Πού? Στο κρεβάτι. Στο κρεβατικό όμιλο. Εσείς, κυρία Ρένα, υπέπετε. Πότε, για να με ξεκουράσει. Για να επιτρέπετε που δίνεστε. Στο αλέτα, μην πιέζετε την κρεβατοκάμαρα, γιατί ρωτάει. Ρωτάει να μάθει αν η κυρία σου ράφτησε και να μην είναι κομμόδες. Γιατί το πιτσάκι μου τώρα τελευταία δίνεται απαραίτητο στο κολονάκι. Έτσι, πιτσάκι μου! Έτσι, Γιαννάκη. Τα ακούς, το κολονάκι, σε οίκο! Μη φταίει, φτιάχνει το σε οίκο, δεν δίνεσαι, πού δίνεσαι, το κόστος αυτό. Δεν πηγαίνεις να πέφτει στον κυρίκο δύο φορές το χρόνο και αγοράζεις τραμάλια. Βρε, τάλα! Κυρία Ρένα μου, γιατί δύο φορές το χρόνο. Γιατί τότε έχει εκτάσει. Μόνο που τώρα τελευταία έτοιμε ανέβηκαν στα λήψη. Το τελευταίο μοντελάκι κοστίζει τουλάχιστον 200.000 δραχμές. Θα μου πεις γιατί δεν ακρίβεινε όλα πήγανε στα ύψη. Είδα το τιμάρι μας που έφτασε στο ύψος του Μητσοτάκη. Και ο μισθός στο ύψος του Παπαθεμελή. Όλα πάνω πήγα. Όχι, δεν πάνε όλα πάνω, το ημερομίστε πάνε κάτω. Κάτι δεν είδες από την πρώτη φέτος. Αναδρομική αύξηση στο τηλέφωνο 57%. Δεν πάει να πάει στο τέλειο. Εγώ δεν πρόκειται να ξανατηλεφωνήσω. Και τι να κάνεις. Θα φωνάσω από την ταράτσα. Θα ανάβω φωτιές και θα κάνω έτσι με στις κουβέρνες να με βλέπετε. Άσε το νερό. Αναδρομική αύξηση από την πρώτη έτσι 62%. Ούτε σαν να το στήσουμε δεν θα πει. Παιδιά μου το τιμηθεί το κατώλημα θα γίνει επένδυση. Μας έρθει ώρα να έρθουμε. Είναι πολύ ακριβό. Πάρα πολύ. Έχεις αυτοκίνητο. Άμα σου λέω ότι με το πλήγεις, σε σφαίρει καλύτερα να το βάλεις. Ξέρετε πόσο κοστίζει σήμερα μια καλή σαμπάνια. Να μην πείτε σαμπάνια, για να μου αγοράζετε μοντελάκια. Γιορδάνη! Σε παρακαλώ, να πείτε ρετσίνα και αγοράζετε ρετάλια, σαν τη γυναίκα. Γιορδάνη! Τι διαφορά ρε κοιτάξεις από μένα. Δημόσιο πάλι αυτό, δημόσιο πάλι εγώ. Γιατί μοντελάκια, γιατί χέρι στούντιο, γιατί σάβρε και πασίε για να γίνει ξηρογιάνι τα τεράστια τη γάλη. Γιατί έτσι είμαστε μαθημένοι εμείς αγαπητέ. Και δεν θα αλλάξουμε τρόπο ζωής και το θέλει. Μερική μερική. Πα! Τι είναι αυτό. Να αλλάξουμε. Να μάθετε να τις ανέλθει. Αμάκια από την κρίνια σου Ιορδάνη. Να κάνω τον λόγο σου. Εγώ είμαι όργανο. Αλλά μερικές αλήθειες πρέπει να λέγονται. Και εκεί στον οργανισμό της αγωγό που είμαστε πολλά λέγονται. Για τον κράτο τι βρες και εσύ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω πιτσάκι μου. Όχι Γιαννάκι μου, άλλη λένε. Άλλη λένε, άλλη λένε. Διάβασε σήμερα εφημερίδα. Διάβασε τον τρόλε για το ζερκόμενο. Είχε μέσα έναν Τούρκο, έναν Αλβανό, έναν Πέρση και έναν Πρόπερση. Αυτός μίλησε απόψε στην τηλεόραση και μάλιστα από κρατικό κανάλι. Έτσι, πιτσάκι μου! Έτσι, Γιαννάκη μου,
είπε για τις εξαγωγές, είπε ότι τώρα τι δεν πάνε καλύτερα. Ορίστε, τώρα πάνε καλύτερα. Για να ξέρω ποιος είναι. Σου κύριε φυλακή το στοματί. Γιατί του φυλακή το στοματί, σου ξέρεις τίποτα. Ε, πώς θα λες τα εξαγωγητικά στοιχεία, πώς θα λες τα δύο όλα αυτά. Για πες μου. Πώς δηλαδή, για πες, έχεις τίποτα κυροπιαστό. Και εγώ που ακούσω ότι είναι εφωτικός, ότι είναι κλέφτης. Μα! Διευθυντά μου, να, εδώ όλοι είμαστε. Πού δεν είναι αυτός, ρε. Και λέμε και κανένα νεκτοτάκι να περνάει η ώρα. Πού δεν είναι αυτός, ρε. Ξέρετε ένα νεκτοτάκι αυτό με την πόντια. Που λέω για τόσο στέλιος, κυρία μου. Κυρία, αυτή είναι δικό μου το παιδί. Καταπληκτικό. Πώς το λέω, ρε. Είναι μερικέ. Σαν το γαϊδούρι που τα κλάσικα. Άκουσα να μιλάτε για κάπου. Ναι, λέγαμε για το... Ποιο λέγαμε, Γιάννη. Γιάννη. Τι κεφάλι που έπαθετε. Ορίστε. Και ποιο λέγαμε, ορίστε. Ποιο λέγαμε. Α, εγώ δεν άκουσα τίποτα. Άκουσα πιτσάκι μου. Ούτε εγώ δεν άκουσα. Μπράβο, γι' αυτό λέγαμε τον, ορίστε. Τι καλό παιδί είναι, τι καλή καρδιά έχει. Από εδώ κύριε ζητά να σας στήσω τη γυναίκα μου. Τι γυναίκα. Όχι, αυτός είναι ο πατέρας του Λεπά, δεν είναι. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Επίσης. Κύριε Καρφωτίου, που διευθύνει το ΔΕΞ, Οργανισμό Διαχείριση Εξαγωγών. Αν δεν ήταν ο κύριο Καρφωτίου, δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τόσα αγκούρια στο εξωτερικό, ε. Δυστυχώς δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από την εξαγωγή των αγκουριών. Μην ανησυχείτε, τα τρώμε εμείς. Να, εγώ σήμερα κιόλας έφαγα τρία. Έφυγε. Ευχαριστώ πολύ. Μου τα στείλα πρωί-πρωί σε φάκελο. Ποιος? Ο Τέντε ή η Ιδά. Μπαρμπάτα. Τον κύριο Κατσπεργίδη τον ξέρετε. Αλίμονο. Γνωστός και ευσυνείδητος υπάλληλος. Χάρηκα πολύ, κύριε διευθυντά. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Και επιτρέψατε να σας παρουσιάσω και το γυναικάκι μου, το πιτσάκι μου. Είτε γοητευμένος, κυρία μου. Τι μερσίχερο. Πού την είχατε κρυμμένη σε καμία κουζίνα. Άλλες είναι κρυμμένες σε κουζίνες. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε πολύ καλή μαγείρηση. Ναι, καταπληκτική. Φτιάχνει φαγητά μούρια, ε. Να δείτε να σε κάνω το τραπέζι. Θα τη πω να βάλει φακές. Φακές. Έχετε δίκιο. Να μου πείτε νερό, μπορώ να σκουριάσετε. Θα σφάξουμε το καναρίνι να φτιάξουμε τα μελετά. Είναι πάρα πολύ. Τελευταία δεν τρώω πολύ για την παχαίρα. Α, και πρέπει να διατηρήσετε αυτό το στυλάξι, κύριε Διευθυντά. Αλλά αν με επιτρέπετε απόψε στην τηλεόραση, ήσασταν υπέροχο. Είδατε. Καλή, ήσασταν καταπληκτικό. Το συζητάτε. Έτσι, πιτσάκι μου. Έτσι, γελάκι μου. Εγώ πετάχτηκα από το μπάνιο να σας δω. Τσετσιδί. Όχι εντελώς. Φορούσα τα πετσέτα στα μαλλιά. Κυρία μου, γιατί το κάναμε αυτό. Μα είναι δυνατό ποτέ να γίνει εσάς στην τηλεόραση, κύριε Καραφωτίου, και το πιτσάκι μου να χτενίζεται. Θα με σκότωνε, γελάκι μου, έτσι, γελάκι μου. Έτσι, πιτσάκι μου. Πάντως ήσασταν θαυμάσιος, κύριε Δημήτρη. Τα είπα ωραία, ε. Καλή αριστούλη και μαγική με το λαχανί του καμισό σα με τα που αμφιέ ήταν φρέσολι. Φρέσολι. Πολύ δε πε. Δε πε. Έτσι, πιτσάκι μου! Έτσι, γελάκι μου. Δεν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Ρόμπα. Ναι, εκείνο το πουκάμισο με τον Μπουατιέ πάνω ήταν. Μάλιστα. Μπουατιέ. Ναι, τον Μπουατιέ, τον Μπουατιέ. Μπουατιέ. Είσαστε τρεις ολί. Τρεις ολί. Τρεις ολί, ναι. Τρεις ολί, τρεις ολί. Τρεις, ναι. Τρεις ολί. Τρεις ολί. Τρεις, δεν λέμε μαλάκα, πώς το λέμε. Ποιο ακριβώς σημείο σας άρεσε περισσότερο? Το φρύδι σας. Το μαλλί σας. Γενικά οι τρίχες σας. Και εκείνη η φωνή σας. Σας άρεσε. Μας καθήλωσε. Έτσι, πιτσάκι μου. Έτσι, γεννάκι μου. Είχε πολύ χρώμα. Πολύ σε υποπρόθεση. Τι χρώμα? Πράσινο, που είναι και της μόδας τώρα. Πράσινο ανοιχτό, βαθύ στη μέση πάγκαλο. Είναι γεγονός πάντως ότι έχω πολύ ωραία φωνή. Καταπληκτική. Να πας στη λαϊκή να φωνάζει γάμπρε. Εκατόντα πορτοκαλί. Εγώ και το πιτσάκι σας γράψαμε στο βίντεο. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς και εμείς σας έχουμε γραμμένο, μην νομίζετε. Πού τον έχουμε γράψει εμείς, ρε. Εμείς δεν έχουμε ούτε τηλεόραση, μας χάλασε και τα λιπέτα μας. Τότε πώς είδατε την εκπομπή? Εγώ δεν την είδα, με συγχωρείτε. Α, κύριε Δευτά, ξέρετε, εγώ είναι λίγο κλεπεσμένη. Τι συνέβη, είσαι έχω πάρει καινούριο σκουπέδο και δεν έχεις φρώσει ακόμα.
πατάει με δύναμη το πετάλι, σηκώνει το καπάκι, τρώει το κεφάλι. Εγώ σας είδα σε ένα καπενείο και τον τρεφό. Μόλις εμπαγιστήκατε, όλος ο κόσμος πήρε δρόμο. Και πού πήγαν? Στο διπλανό, να δει τη λάμψη. Του κολοφωτιά. Πιανού. Του βόσκολο, ρε. Αχάριστος λαός. Χάρη, χαρά. Χάρη. Σας ήθελα για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Δρόμο. Παρακαλώ, μπορώ να σας δω ιδιαιτέρως. Δεν τα και. Δεν τα τέτοια. Μπορείτε να τα πείτε, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Εγώ θα μείνω. Πάω στον Παναγιώτη να φάρω τσιγάρα. Λυπάμαι, σας χάλασα τη συγκέντρωση, ε. Όχι, όχι, πρέπει να φύγω. Είμαι καλεσμένη σε μια επίδειξη μόδας. Ο Γιαννάκης μου τις βαριέται αυτές τις επιδείξεις. Έτσι και να γίνει. Έτσι, πιτσάκι μου, τις κιλοβαριέται. Αν περιμένατε λίγο, θα μπορούσα να σας πάω με το αυτοκίνητό μου. Πολύ ευγενικό εκπέρος, σαν έχω το δικό μου. Τότε πάτε στο καλό και χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Και εγώ θα επιστρέψω. Πάμε πίτσα! Πάμε πίτσα! Οροκαβλό! Πάντως πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ναι, και ταιριαστό. Λοιπόν, κύριε Δρόμο. Λοιπόν, κύριε Δρόμο, όπως ξέρετε, αύριο έχουμε ταξίδι. Πετάμε. Αυτό το ταξίδι είναι αποφασιστική σημασία για τις εξαγωγές. Επειδή θα πάμε, θα γίνουν μυστικές οι σκέψεις και επαφές. Γι' αυτό προτίμησα πάρω εσάς μαζί μου που σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είναι δύσκολο, παιδί μου, σήμερα να βρεις έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης σου. Ο ένας καρφώνει τον άλλον. Την βρίσκεις πάντα από πίσω. Πού είσαι? Εδώ, από πίσω. Ναι, εσύ, παιδί μου, είσαι άλλο πράγμα. Άλλο. Τόπος, κέραιος, φιλότιμος. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα προσόντα. Εγώ δεν είμαι περήφανος για τα προσόντα. Γιατί? Γιατί με αυτά τα προσόντα ούτε βίντεο ούτε τηλεόραση έχω και ένα δάνειο που έχω πει για σπίτι ακόμα να κρυφτεί. Να μου δώσω τα στοιχεία και άστο σε μένα. Θα με ρυθμίσει τα δέοντα, ευχαριστώ πολύ και ζητά. Τα ρουσφέτια κόπηκαν, πάνε αυτά που ξέραν. Αυτά, αλλά για σένα, παιδί μου, θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ και ζητά. Τώρα όλα τα θέματα εξετάζονται πλουραλιστικά μέσα από το πρίσμα τη δέσμηση των νέων θεσμικών μέτρων. Σε κάθε τη σφαιρική σχέση βάση και κορυφή. Κορυφή, κανένα που λένε. Μέσα στα πλαίσια μιας πλατιάς οριζόντιας δομικής συμπαράταξης. Πού τα βλέπει αυτά, ρε. Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή θέλω να πω. Άμα τα γράψετε αυτά και τα δώσετε φαρμακιά, πάρετε φάρμακα. Τέτοια εφράδια που του καραμαλίστε, ρε. Την άλλη μέρα σε εφημερίδες διαβάζουμε τι είπε. Και τώρα ας έρθουμε στο θέμα μας. Δεν μου λέτε, πώς πάτε από κλέφτες εδώ. Δώσε το Θεό, και ο Μανάβης κλέφει και ο Μπακάλης κλέφει, όλοι κλέφει. Δεν εννοείται τους κλέφτες, παιδί μου. Διαρρήκτες, μπουκαδόρους, Αλβανούς. Έχει πει ποτέ Αλβανός εδώ μέσα? Ναι, γιατί έχει μίσει τον Κορυδαλό. Τι τα φοράμε τα λίτρα, πεις, ρε. Ποια λες? Τα γαλόνια, ρε. Α, αυτό να πεις, εσύ οπλοφορεί. Εκεί πάνω εμάς την Κηφισιά μας ρήμαξα. Προχτές μπήκαν στο σπίτι μου και μου πήραν ό,τι πολυτιμότερο είχα. Την παθενία σας? Το διορισμό μου στον Οδέξ. Μη μου πείτε αυτό το ιερό κοιμήλιο. Μάλιστα μου το είχε παραδώσει ιδιοχείρος ο ίδιος ο κύριος υπουργός. Γι' αυτό σου λέω, επειδή το σπίτι δεν είναι ασφαλές και επειδή σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θα ήθελα να σου εμπιστευτώ αυτό. Τι είναι αυτό, οι υπόλοιποι διορισμοί σας? Επειδή έχει απόλυτα έγγραφα απαραίτητα για την αποστολή μας. Είναι κρατικά μυστικά, δεν πρέπει να τα δει κανείς. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μαστιεύεστε τώρα το κλειδί, το έχω εγώ. Αλλά φοβάμαι να την κρατήσω ανοίξει και να συμβεί κάτι, οπλοφορείς. Ναι, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου. Έτσι θέλω. Φύλα γιατί σαν τα μάτια σου και μου την παραδώσω στο Παρίσι, Μην αγγίξετε. Μα μην δεν κοιμάμαι, αυτά ξυπνάμε 10 τώρα. Έβγαινε, παιδί μου, και τώρα δυστυχώς εγώ θα πρέπει να φύγω. Γιατί δυστυχώς? Αχ, θα πάω στη δεξίωση μιας πρεσβείας. Τι ποιος ο λόγος να σου πάρω τα κλάματα, δεν έχει φάει εκεί? Έβαλε, στο πω φιλέ, χαμπιάρι, καπνιστό ορμό, σαμπάνια, τα ίδια και τα ίδια πια σκάθηκα. Τι τραβάτε και εσύ μεγάλη. Ασέ, κι αν δεν φας μπορεί να δημιουργηθεί και διπλωματικό επεισόδιο. Ω, να φάτε, μην έχουν κανένα πόλεμο, ε! Και άμα δεν μπορείτε, θα κάνετε πακέτο, θα πάρετε σπίτι. Έχετε αυτά τα πράγματα, παιδί μου. Τι να σας ξέρει, ρέκε. Και εσύ, καμισή σου λογίδα. Τι πάμε και τώρα. Θα το στο να ξαναπούμε, ευχαριστώ, ε! Γεια σου και ευχαριστώ. Κουράγιο, κουράγιο. Ναι, το έχω να προλάβω. Φαίνεται, κύριε. Ναι, παιδί μου, υποχρέωση. Τι συμβαίνει με τον κύριο Νηφίλ? Ας, τραγωδία. Τραγωδία, το λυπάμαι. Την χτυπάει να φάει χαβιάρι. Τι να καταλάβεις, λέει κάτσα μου πιστεύει. Πώς το κατάλαβες, Ιορδάνη μου, ότι κάτι έκανε. Τώρα τι τα φοράμε τα γαλόνια, ρε. Άντε, αφήνεις την πίτσα και πάει μόνη της και παίρνει μόνη της και εσύ πας στο περίπτωρο για τσιγάρα, έτσι δεν κάνεις τι σημαίνει. Άσε, Ιορδάνη. Η πίτσα, τι έπαθα. Εγώ έπαθα. Η Ιορδάνη μου τιμίωσε και ειλικρινώς το απαντήσεις. Πώς το βλέπεις το μετωπό μου? Μια χαρά είναι. Του να μη σε βασκάνω. Ναι, αλλά όταν περνάω από πόρτες νομίζω ότι κουτουλάω. Κέρατο! Κάποιο πέρα μου βγάζει κανένα μάτι, άντε πράγμα. Τους φορολογείς, μα τον Άγιο Πισίστρα. Ξέρεις που πάει τώρα το πιτσάκι μου? Σε μια πίδηξη μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πάει να με κερατώσει. Α, εσύ ξέρεις τι σου γίνεται. Εγώ όλα τα ξέρω. Επειδή δεν μιλάω, επειδή κάνω υπομονή. Μέχρι να μεγαλώσει το κέρατο, να σε φωνάζουν ο Γιάννης ο Τάρα του δώσει. Να σε δει ο Ιβασίλης, σε κάνει λαφάκι, ε. Όχι, μέχρι να
βάλω έναν ντου να του πιάσω στα πράσα. Ρε, είσαι σίγουρος για την πίτσα. Έλα, μωρέ, τώρα παρακολουθούνται τα τηλεφωνά της ένα μήνα. Τι έβαλες χωριό, ρε, Μητσοτάκη. Τώρα, ραντεβού με τον εργαστή. Ποιος είναι αυτός, ξέρεις. Όχι, και θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να πας και εσύ. Να κάνουμε τρίο. Θέλω να κάνουμε τρίο, να κάνεις έναν ντου να του πιάσει τα πράσα. Άσε τον νόμο της Μηχίας του Κατρίκης ο Παπανδρέου. Δεν θέλω την ποινικό αδίκημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ντου στα ξένα κρεβάτια. Και επιτρέπεται σε ξένες γυναίκες. Είδες τι μας έκανε ο Αντρέας. Είδες. Γίδες! Γίδες λέω ρε, τι γίδες ρε! Γίδες είπες! Πες δεν είναι, με φέτος δεν ακούς ρε! Κολοκάει καλά τα αστεία! Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πρόβλημα με το πιτσάκι! Γιατί σε κερατώ! Γιατί με κερατώ! Γιατί σε απατά! Γιατί με απατά! Μια χαρά παιδί, χαρά παιδί είμαι! Όλα τα έχω, όλα τα! Και όλα τα δίνω! Και του πουλιού το γάλα! Για το πουλί δεν ξέρω το γάλα θα το παίρνει τώρα! Όπως σε έχουν ένα έτσι όλα! Εγώ είναι αυτά που λες γιορτάει! Τι κάνεις εγκαμένος, τι κάνεις εγκαμένος, Πού πας, ρε! Εδώ, πέτσι, ναι, και... Γιορδάνη μου, ναι. Με τις 9 το πρωί το είχα. Δηλαδή μετά τις 9 φεύγει, μα αλλού. Τον είχα κάνει έξω και κομματανίσια. Α, εσύ ήσουν στην Πανεπιστημίου που έκανες μανούρες, έτσι, ρε! Τι λες τώρα, ρε! Πρέπει να νοικοκόπτει, εσύ μετά κόψεις τα νύχια, στα τρώς με τα δόντια. Θα βάλω άμα το χωρίς πάτο. Δεν είναι ο μοντέρνος άνθρωπος, είναι και στο σεξ πολύ ελεύθερο. Σουηδέζα. Σουηδέζα. Ναι, να φανταστείς άμα είμαστε στο κρεβάτι, τσου έτσι και έρχεσαι στον οργασμό, θέλω να μου το λες. Και το λέει, αν υπάρχει εκεί κοντά τηλέφωνο, θα σου το πω. Κορίτσι είναι αυτό, καλή ήταν έγκυος και μου δίνε 5.000 να πάω με την κουμπάρα. Και δεν δε συνελεύει. Όχι, γιατί και αυτή ποτέ δεν πήρε λεφτά από τον κουμπάρο. Τρεφέ γυναίκε δεν κάνε, δεν κάνε κουκιά και δεν. Από το καλυμμένο αυτό το πιτσάκι μου γιατί. Εγώ είμαι στη θέση, θα καθόμουν να τη στείλει. Θα τη σκοτεινήσει. Όχι, θα τη θέση, θα καθόμουν να τη στείλει. Θα έπρεπε διαζύγιο. Αν και για το διαζύγιο η Ορδάνη πρέπει να αποδείξει πρέπει να του αφήσω από αυτό φόρο. Γι' αυτό θέλω να κάνει τη χάρη να πα και εσύ εκεί. Δεν πα. Γιατί η διαμαρτυρία δεν πιάνει και τα εγώ φοβάμαι. Αν δεν ξέρω ποιο είναι ο άλλο, αν με τη σκουνιά στο ξύλο. Και δεν θα του μοιάσει πένα. Ε, Ορδάνη με συντάσσε με τη στολιά που είναι και τα καλώδια. Μπορεί να φτιάξει το πιάτσο το δωμάτιο τη κερατόνη. Δεν θα με κερατόνισε το μάτι. Αλλά πού είσαι, Ρεκίτη. Θέλω να το δω, και μετά σε κρεβά. Αν το κάνει όρθια. Έλα. Προτιμάει την κάρτα τη παιδική σχέση μεταξύ βάση και κορυφή. Και όχι την οριζόντια νομική συμπαράταξη. Ρε, ο Γάνι δεν παρατά στα σοσιαλιστικά. Σωστά να πούν τα σεξουαλικά γέλια. Κοίταξε, αυτοί θα κλείσουν ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο στην Κυφσιά. Μετά θα πούν στο αυτοκίνητο και θα πάνε στο δασάκι και να πούν. Κοίταξε, να καταλάβω. Στο αμάξι θα γίνει το κοκό. Δεν καταλαβαίνει για να μην τη δει κανένα μάτι. Θα πα, ρε, ο Γάνι. Να κάνω πανηστήρι. Ναι, ρε, βρε, να κάνει πανηστήρι, να κάνει ένα ντου να του κάνει τα πράσα. Δεν μου πάει. Δεν σου πάει. Δεν μου πάει. Πάει να ξυφύλω κερατά. Αρνείσαι. Την πράγμα. Αρνείσαι! Αρνείσαι και φαίνεσαι, ρε! Άσε το πράγμα! Δεν τρέπεσαι λιγάκι σου, κλεμέ! Δεν έχεις λίγη αξιοπρέπεια! Ο Γιάννης, να κερατάς εγώ να έχω αξιοπρέπεια! Δεν γίνεται, σου λέω, εγώ μόνο για και σαν όργανο, κύριε, δεν πρέπει να προστηρίζει την δική και να τιμωρείς και να κυνηγάς την ανηθικότητα! Σωστά, έτσι, με βούλωσε τώρα. Έσφαλε, κύριε, πρέπει να τιμωρηθείς. Δεν είμαστε χαϊβάνια μισή άντρες. Άντρες. Δεν είμαστε... Κερατάδες. Δεν είμαστε... Κερατάδες. Δεν είμαστε... Κερατάδες! Μόνο σου! Το κέρα τόσο έχει φτάσει στο τελεφέρι και πάνω, άσχε. Θα πας Ιωβάνι, θα πάω και μόλις τσακώσω, θα τους αφήσω μια μήνυση για προσβολή της δημοσίας εδώ και θα δείτε. Μπράβο Ιωβάνι, κι άμα τους βρεις και μιλούς θα μου τους πας αυτό. Είπαμε τελειώσαμε, δεν είπαμε. Είδες τι μας έκανε ο Αντρέας. Τώρα μην πολιτικοποιούμε και το πείδημα. Βρε λέω, είδες τι μας έκανε ο Αντρέας. Ο Αντρέας και προϋπηρεσία σας. Τι είπε και τόσο κερατάς. Λοιπόν, η Ορδάνη, εγώ θα περιμένω στην άσφαλτο και μόλις θα το πεις πήρα μνά. Σε βάζει για μάτι πάλι. Πού πήγαν οι άλλοι. Φύγανε, φεύγουν και εμείς. Πού πάτε πια όλα. Πάμε στο... Πάμε σινεμά. Όχι, 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 πάμε να δούμε τσόντα. 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 Δεν είμαστε στον ίδιο τον σταθμό. Δεν είμαστε... Ρένα, η Ορδάνη. Μια στιγμή, Χάρη. Πού είσαι, ρε παιδί μου, βγες έξω. Ρένα! Τι το συμβαίνει? Κοιμηθήκατε κιόλας, πού το κάνεις? Έχει πάει σε πάνω ένα δύο, τι θέλεις. Έχω να ξεσκάσω λιγάκι, Αρκετά δούλεψα σήμερα. Δουλειά είναι αυτή η βρεκάρη με τους πειρατικούς σταθμούς, σε λίγο λόγο. Ναι, αλλά είπαμε είναι κοινό λόγο. Δεν μπορώ εγώ να πείσω την ιδεολογία μου στο επάγγελμα, στον άλλο σου λέω. Δεν θα πηγαίνεις καθόλου στο μαγαζί. Πάω το πρωί. Ίσα να βγάλω το μελοκά. Άμα κάτσω στο μαγαζί, δεν να μου πάει, με πήρε κάτι φορά, κάτι στράφει. Οικονομικά. Ιδεολογικά. Ξέρεις τι κόλμανε το ρόγκι σήμερα τέτερα του. Ωραία, γιατί δεν τα οικονομάσεις. Δηλαδή να γίνω μπουρζουάς, Ιησούς Χριστός νικά. Πρέπει τα λεφτά του διαφύλου πάρει να πάρει. Άμα βγάλω λεφτά ρε έναν, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Σημαίνει πως πρέπει να πάρω αμάξι. Να πάρεις. Σημαίνει πως πρέπει να πάρω σπίτι. Να πάρεις.
σημαίνει πως πρέπει να πάρω ξυγικό. Έλα, πάρεις. Α, δηλαδή να γίνω καπιταλίστας, ε! Πώς το ονομάζεις τον εσαι αυτός ο μένα. Βρε, ο Φλωράκης, πώς έχεις πει και εξωτικά για αυτήν την κίνητα. Και τι σχέση έχω με τον Φλωράκη, κυρία μου. Δεν είμαστε μια συχνότητα, αυτός εκπέμπει αλλού. Πρώτα από το Φλωράκη, είναι χαζό. Γιατί. Γιατί. Εδώ ο Πιτσιρικάς ξέρεις, ε, του έλεγε ο συμμετσίτικο. Έμπαινε μέσα ο πελάτης, του έλεγε κάνε μου δύο γύρους, άνοιγε ο Φλωράκης την πόρτα, την κάθε γύρω στο τράγωνο. Μετά της που μεγάλωσε, πήγαινε σινεμά, έβλεπε απαγορεύεται κάτω από αυτό και έφυγε. Γιατί έφυγε. Σου λέει τώρα εγώ πού θα βρω τους άλλους του καπιτάνα από μέσα, και έφυγε. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι ιδεολόγος αριστερός, ιδεολόγος. Αριστερός, αριστερός, αλλά καλά θα μας βγει κάποιος. Ναι, και όχι μόνο ιδεολόγος, αλλά και αγωνιστής, ε. Από σήμερα βγήκα στην παρανομία και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Περήφανος, ε, μη χειρότερα. Μάλιστα, γιατί τώρα είμαι ένας κυνηγημένος εδώ. Σώμα, παιδί, ποιος σε κυνηγάει. Ο νόμος. Ο αντιδημοκρατικός νόμος που απαγορεύει τους πειρατικούς θερμούς. Ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ελεύθεροι. Μα πώς. Είναι ελεύθεροι να εκφράζονται όπως θέλουν. Χωρίς άδεια και λογοκρισία. Χωρίς τίποτα. Τελείωσες, παιδί μου. Τελείωσες. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Να σου πω, Ρενά. Λέγε. Άκουσες πριν το ραδιόφωνο τι είπε. Τι. Έπεσε, λέει, ένας από τον 8ο και δεν τραυματίστηκε καθόλου. Γιατί. Σκοτώθηκε αμέσως. Πράγματι. Έπιασαν, λέει, 15 ραδιοπειρατές, ε. Εξέπεμπα χωρίς άδεια. 15. Εσύ χαίρεσαι γι' αυτό, ε. Αμέ. Όπου να είναι, έρχεται η σειρά μου. Όπου να είναι, μπαίνω πανηγυρικά φυλακή, ε. Όπου να είναι, θα άρχισε να μου δίνει τσιγάρα. Τι ορδάνεις μου, ε. Θα άρχισε να μου δίνει σφαλιάρα. Πω, πω, μόνο που το σκέφτομαι. Σκέψου σφαλιάρα από μπάτσο. Ε, θα μεγάλωσε ιστορία. Μα καλά, παιδί, δεν το σκέφτεσαι καθόλου τώρα, πώς θα μας πιάσουν. Ρένα, δημοκρατία έχουμε, καθένας έχει την ιδεολογία του, ε. Εσύ μην ανακατεύεσαι, τσιμουδιά. Έχει τίποτα τσι πίσω. Φακές. Πάλι φακές. Από τις πολλές φακές θα βάλω φακίδες εγώ. Σήμερα έχει λαϊκή πάρα καταφάρμα. Είναι να πάρω το δημοσίο για να πεις έξω να ψωνίσεις, θέλεις ολόκληρο μισθό. Κάποτε είχαμε τα λεφτά στην τσέπη και τα ψώνια στο καλάθι. Τώρα τα ψώνια στην τσέπη και τα λεφτά στο καλάθι. Ωραίο αυτό που είπες, έκανα να σου πω. Κάνε κάτι άλλο, έτσι, ξεχνά. Αυτό κάνω, με ένα άλλο την ησυχία. Ταξιδεύω μακριά. Σε κόσμους μαγικούς και λιωμένους. Για πάνω τους κήπους με δωμάτες, περιβόλια με μπάντες, με τα πράσινα τρυφερά πουράκια, με ολόκληρες μπανάνες τσικίτα. Ρενά μου, Ρενάκι μου, Ρενούλα μου, τι έχει. Τι κάνει, ρε, τι. Εσύ, τι γυπνώξες. Εγώ. Τι κάνει, πως έρχεται. Όχι, θα σου πω. Απλά έρχεται. Μ' άλλα λόγια, ονειρεύεται το μέρος που κινήθηκε ο Πεπονής. Πού γεννήθηκε ο Πεπονής. Σε ποστάρι. Αλλά τι ξέρεις, εσύ ο Ράδος. Άσε, να βρει το στόμα σου. Πήγαινε. Είμαστε. Ρένα μου, Ρενούλα μου. Α, κύριε, σκέφτε. Ρένα μου, τι έγινε, μπήκε κανένας μέσα στο σπίτι. Όχι, παιδί, πώς θα έλειπα εγώ, δεν ήταν κανένας, ε. Τι συμβαίνει όταν, τι ξέρω. Πώς μπήκε κανένας, ε, και δεν... Παιδί μου, τι ταινία πήγες και ψηφίσεις πίσω. Ας, Ρένα μου, άσε, άσε τώρα, σου λέω, άσε. Ε, βέβαια, Ρένα μου, άσε τέτοιες ταινίες δεν με παίρνεις, μόνος πηγαίνεις και με έχεις παπώνω και μετά εγώ να τι μπορώ αυτό, τι να μπορώ, αυτό ήταν ταινία τρόπου θρίλερ. Αλλά σου έρθει το Γιάννης, αυτός με παρέσει. Πού σε παρέσει. Στο δάσος εκεί. Στο δάσος. Ναι. Ιδιώσα. Εγώ μπροστά, πώς από πίσω. Ορίστε. Ναι, δεν ξέρετε να τον εξυπηρετήσω. Και εσύ τον εξυπηρέτησε. Τι να κάνω, ρε, να μου φίλος ήταν, μπορούσα να πω όχι. Μα ρε, κίτσα μου, τι να θα μ' ακούω. Γιατί θα ακούσεις παρακάτω. Ναι, κύριε, δεν πρέπει να αλλάξει είναι φίλος, ο Σέβρος τον εξυπηρετήσει, μη κάνει την ευκαιρία. Όχι, αμέσως, τι αμέσως, Θεό με έκανε. Να άσγια που το έκανα όμως εγώ να θέσω. Βλέπεις, ήθελε το όργανο. Πώς τότε δεν κατάξει τώρα. Μωρέ, κάθε είναι ο κόλος. Δηλαδή αυτός ήταν μπροστά. Όχι, αυτός ήταν από πίσω. Ρε, σε κατάφερε ένας ανώμαλος. Τι πάνε με τον Ιωσή. Ρε, εσύ που πάει το μυαλό σου, ρε. Ρε, που πάει το μυαλό σου. Με το Γιάννη πήγα στο δάσο, δεν πήγα για... Ρε, από πάτσι να γίνω πάτσα, ρε, τρελάρκε. Πήγα να πιάσω τη γυναίκα μου. Τη μίτσα. Ναι, και πόνισε το κερατό και πήγα να κάνω τσακό του. Αφρε πολύ ενδιαφέρον, γέλα, γέλα. Σα αρέσει τώρα. Λέγε με την γέλα. Πραγματώνει στο δάσο όταν ο λύκο δεν είναι εδώ. Λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Και όντω ήταν και ο λύκο. Δηλαδή τι. Πιάστηκε την πίτσα, ο Γιάννη ήταν μέσα. Ο Γιάννη, ο λύκο ήταν μέσα στο δοκί. Με λύκο πρώτη φορά. Προναστή σου, κομμενό του θέλετε. Α, τώρα εξηγούνται όλα τώρα. Εξηγούνται όλα σε γυμναστικέ και εισάγουν. Ναι, αφήνω τον Γιάννη στην κίστρο του τάσου και προχωράω εγώ μέσα. Σκοτάδια, δάμνη, πέτρα, παλούκια. Τι σαν κάπου που δεν φωνάζει. Τι φωνάζει. Γυναικείε. Η μία έλεγε σκίσε με. Η άλλη έλεγε ράψε με. Η μία ήταν μπουκωμένη, μου έδωσε. Και μία ρωτούσε συνέχεια. Τι ρωτούσε. Τι μου κάνει, μάνα μου. Το κακό ήταν ρωτά και ο άντρα που ήταν μαζί τη. Τι σου κάνω, παιδί μου. Μάνα και γιος έλεγε. Κάσω κι εγώ το κεφάλι και φωνάζω κουράγιο μάνα, κουράγιο μάνα. Παρακάτω παιδί μου. Και παρακάτω βλέπω ένα αυτοκίνητο μου σκοτάει να κουνιέται. Λοιπόν. Περίο κούνημα έτσι πήγε στα βάρκα. Α, τον αέρα θα το. Δεν ξέρει ποια γυναίκα. Κοιτάζα το τζάμπι να δω. Σου λέω μου το δηλαδή. Κάποιος είναι μέσα και τρώει την πίτσα. Αμ τώρα εξηγούνται όλα τώρα εξηγούνται. Τα μοντελάκια και οι πασίες. Όχι, άλλο σου πέρα. Σαν δεν τρέπεται παντρεμένη γυναίκα. Αυτό είπα και εγώ εδώ σε έχω βρει τσετσίποτε. Τώρα θα σου τραβήξω μια μήνυση για προσβολή τη δημοσία εδώ και θα σου πω εγώ. Και χτυπάω τριμαχτικά το τζάμπι. Τι πράγμα, μου κοβόταν καλύτερα το χέρι. Γιατί να δεν πήρε μέσα. Το λύκο. Αυτό που έτρωγε την πίτσα. Ποιο είναι έτρωγε τέλο πάντων. Ο διευθυντή. Ο καραφοκιά στα ματσάκια μου.
Μα πότε τώρα, δεν πριν από λίγο γνωρίστηκα, να ήταν στο σπίτι μας. Τι, στάχνει τα μάτια, τι έπρεπες, ποιος ξέρει πόσο καιρό κάνει τραβάζεις. Α, τώρα εξηγούνται όλα, τώρα εξηγούνται που άκουγε στην Γεννάκη. Μα σηκούνται, και να άκουγε στην Γεννάκη, και να βάθω στην Γεννάκη, και να υπερορίες στην Γεννάκη. Και η πίτσα ήταν, και η πίτσα κάνει υπερορίες, μόνο από αυτή το παίρνει σε ίδιο του Γεννάκη σε χρήμα. Ορίστε, τι ανθρώπους βάζουν στα πόστα, ορίστε πάντα χρήμα του κοσμάκι και εμείς φέτος δεν βάζουμε ούτε μια μπάμπη. Για πάμε σε κάτι μας κολλητούμε εδώ και την λέμε δέσιμο, ρε. Να βλέπεις τρένα μερικά κομμάτια με κοίτα και μέσα στο σκοτάδι διευθυντής, σαν το Βενιζέλο. Έχεις δει πως σε κοιτάει ο Βενιζέλος, έτοιμο να σε φάει. Ξανά μου λέει γένιας και θα σε φτιάξω εγώ ρε κερατά. Άλλος είναι κερατά. Άλλος είναι κερατά, γένιας και θα σε φτιάξω εγώ ρε κοπρίτη, να όλο πάω στην Κρίκα. Πάρε μια μετά τη Δημότη. Να πάω να τραγουδάω για μισό τους φαντάρους, τη Δημότικο Μπλούζ. Όχι, τσούζε το Δημότικο Τσούζε. Δημότικο Μπλούζ, φαντάρι, Δημότικο Τσούζε. Και εσύ τον είσαι τον κύριο κορώνα στο κεφάλι. Μην μπερδεύουμε τα δημόσια με το ιδιωτικά. Εμείς τα μπερδεύουμε, αυτός τα παίρνεις. Γιατί να ρίχνεις την κοπέλα, ε. Σιγά την παρθένα, για το ρίχνει κι αυτή. Δηλαδή εσύ να μας ρίχνει τώρα μέσα στο κινητό. Δεν μπορώ να σταμάξει. Έχω μεγάλο κόλλο, μπαίνει ο Λευγέ. Με τι μόνο να την κρίσουν αύριο στο αεροδρόμιο. Ορίστε, ορίστε, τι να πάτε κύριε στο κουγελωμένη πολλιά του που πάτε του συνόλου. Που πάτε το Γιάννη, το τεριό και το τεριό το Γιάννη. Από το Γιάννη του λέει. Την αλήθεια. Ρε γυναίκα ξέρει μια που λέει. Αυτή η αλήθεια ξέρει που λέει. Ανακρίσει σκάνδαλα, ρε ζητήκα. Μπράβο, μετά στρέψω τον παλιάκο, το πετάξω πια. Στον καραποτήρι, δεν έχει καλά, ρε. Ποιο πειράζει του μεγάλου. Η μικρή την πληρώνει, ξύπνα ρε. Εγώ να ξυπνήσω, εσύ να ξυπνήσει. Πες το ψέματα, έτσι μου έρχεται καμιά φορά. Να ανοίξω πανιά, να πω σε καράβι και όπου φύγει, φύγει. Άρα Ελλάδα που σε κατάτησαν. Άρα Ελλάδα που σε κατάτησαν. Κάτι σπουδαίοι και δεν τρανεί. Δεν θέλω άλλο να βλέπω το καλή σου. Πάλι ανοίγω μακριά για νική. Να μην θυμάμαι τις φάρσες στα λόγια τους. Γιατί δεν όλοι τους τόσο μικροί. Κι εγώ μεγάλος θα γίνω ξεχνώντας τους. Έλα μαζί μου ποιος ήθελα εσύ. Πάνω να την καθαρίσω! Την άσχημα την καθαρίσω! Δεν ήταν πίτσα! 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 Δεν ήταν πίτσ
ποτισμό, 69 ρίχτερ. Και μετά το κούνημα. Ήρθε το ταρακούνημα. Δηλαδή. Ανοίγω την πόρτα και λέω βγείτε. Και βγήκα, βγήκα. Βγήκα, βγήκα. Δύο λεβέντε από τη Χίο. Ένα ψηλό και ένα κοντό. Α, τι εκράβε, τι κάνετε εκεί. Μου απάντησε ο κοντό που κάνει εκείνο πίσω, δεν ξέρω, κάνουμε τάνια. Τι ωραία, σαν όμανου έπεσε. Ασόψε, ρε. Και μετά τι έγινε. Τη βοσνιά σα έχω βγει. Δηλαδή, πιάνια μου στα καλή από τη Χίο, με περιλαβαίνει, θα μα έμε, με κανένα σπιτιό. Και το πιτσάκι μου! Δεν με χαίρεσαι και το πιτσάκι σου, ρε. Εγώ μόλις έδωσα στα καλή μου φίλη, φίλη, τη μάντα πήδηξα, τη χατάκια πήδηξα, την παλούκια πήδηξα. Ε, πώς δεν σου μπήκε και κανένα. Να μου μπήκε, λέει, και πώς βγαίνει τώρα. Ας είναι ο Βάιν. Αυτός. Ποιος. Ο διευθυντής. Όχι, μου στα καλή, ακόμα και λιγάκι. Ρε να τηλέφω, ας έλα, μα κομπάς πάντως κόσο εγώ. Ναι, κανιά της και ακούς τη φωνή σου, καλύκα. Εμένα, πού με ξέρω που στα καλή. Σας μιλάω εγώ ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή ο τηλεφωνητής απουσιάζει. Αφήστε το μήνυμά σας και όταν επιστρέψετε επικοινωνήστε σύντομα μαζί σας. Μιλήστε μετά τον Νίκο. Άντα. Ναι. Καληνύχτα κύριε διευθυντά. Ω, δεν είμαι εδώ. Πα, δεν πιστεύω να αργήσω. Ναι, μόλις επιστρέψω θα μου το πω. Που έχω πάει, να δώσει ένα περίπτερο έχω πάει. Ναι, γι' αυτό δεν με ακούτε καλά, είμαστε μακριά. Σαν υπεραστικό ακούγεται, ναι. Μισό λεπτό να σας δώσω τη γυναίκα μου να συνοηθείτε, μισό λεπτό. Ρένα, εμένα θέλω. Εμπρός. Μάλιστα. Πολύ καλά. Χαίρετε. Τι μου είπε. Τους γαλόφους ανωτέρας βίας θα αύριο το αξίδι στο Παρίσι. Αλλαγή πορεία και σου πει. Και πώ αύριο θα περάσει από εδώ για να τα πείτε και προσωπικώς. Δημότυχο τσόου, δημότυχο τσόου. Ρένα μου, γιατί τραγουδά. Γιατί άρχισε τα παρατράγουδα. Δεν τρέπεσαι, ρε. Το πει να δω, ρε. Πολλά βλέπω τώρα τελευταία με τον διευθυντή εδώ μέσα. Τι συμβαίνει. Είδε χαρά, ρένα μου, μίσκο, ε. Ού, δεν βλέπει. Ολοκληρωμογέ και αυξήσει φέρνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν παιδιά αυτά τα θέματα. Αλλά εγώ απόψε νιώθω πολύ χαρούμενο. Έσκασε και λατάκι εδώ. Μόνο οι πληροφορίε που μου έδωσαν ότι το πατσάκι μου με απατά ήταν όλες λάθος. Χάρη σε σένα λοιπόν ανακάλυψα ότι το πιτσάκι μου δεν με απατά. Ωραία, τσάπα την κατηγόρησε τη γυναίκα. Τσάπα, τσάπα. Και του έλεγα αυτόν που παρακολουθούσε τα τηλεφωνήματά της. Κάνεις λάθος. Αδύνατο να με απατά εμένα το πιτσάκι μου. Αδύνατο, ναι, ρε, αδύνατο. Δεν ξέρεις, σου γίνεται. Αν δεν ξέρεις, σου γίνεται. Να ηλίθιε. Να βλάκα. Να μόπα. Να κερατομαλάκα. Καλημέρα, Ρένα μου. Καλώ τα μάτια μα τα δυο. Τι με κοιτάς, ρε Ρένα, έχει τίποτα το μέτωπο. Όχι, τίποτα. Πώ θα μπορώ πρωινό. Βγήκα για μια υπηρεσιακή δουλειά και είπα να περάσω εδώ τι γίνεται στον Ιορδάνη. Αλήθεια, Ρένα μου, τρεις μέρες έχει να πάει στο γραφείο μέσα, είναι. Στον γιατρό. Στον γιατρό, ποιο γιατρό. Σήμερα έχει πάει στον νευρολόγο. Τα νεύρα του. Χθες έφυγε στου καρδιολόγου. Προχθές στον μαχολόγο, δόξα τον Θεό, δεν έχει αφήσει κανένα παραγωγή. Μη μου πει, μα γιατί πότε τα πάω όλα αυτά. Μετά την περιπέτεια στο δάσο και οι κλίνε φοβίε με την παλιέ του πρωί πετάει και πάλι φωνάζει. Φωνάζει, φωνάζει. Σουφλί, σουφλί. Σουφλί. Εύρος, εύρος. Όχι, από το σουφ φαίνεται. Ε, καλά τώρα, ποιο σοφ. Δεν στα πετύχει εκείνο το βράδυ. Μου τα πε, ένα σου τα πε. Μου τα πε. Μέσα σε ένα αυτοκίνητο ρένα είναι πιο ντερέκα. Άντρες, εκ των οποίων ο ένας μου στα καλείς. Άστα, άστα, χάλα στο κόσμο. Και ύστερα κατηγορούμε τις γυναίκες, ντροπή μας. Έτσι δεν πήγα την πάθη και εγώ με το πιτσάκι. Μη μου πεις, υποψιάστηκες αυτό το κρίνο. Καλά, ένα με τον υστέρο να πετύξει περάδο υποψίας και πλέον κοιμάμαι ήσυχο. Και ο Δάνης ανήσυχο. Βάζει, λέει. Φοβάται. Μην του τα φορέσει. Ωραία, άντε στο καλό. Άντε στο καλό, γιατί πολλά σου μαζεύουν, Μα τι φταίω ρε να μάλλει εκείνο το βράδυ έπεσε τόση ανομαλία στον κόσμο. Φεύγω γιατί δεν κρατιέμαι. Εδώ το χώρο. Μα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Πού να καταλάβει 45 γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Αν θες τον Ιορδάνη, περιμένει να τον πάω στην κουζίνα. Καλά, δεν έχετε την πυρέτρια. Γιατί εσείς έχετε. Από χθες, Φιλιππινέζα, την έτρεγε όλε τι δουλειέ. Δηλαδή. Έπου και πού ξεπετάει και κανένα μασά. Για στα σου, Ριγιάννη, για στα σου, γιατί δεν είσαι τον Ιορδάνη, εγώ τα λέω κλίμα. Σου πέσε καμιά κληρονομιά. Όχι. Και ρίσαι στο λαχείο. Όχι. Μα δεν πα στην πυρέτρια, με τι λεφτά η πυρέτρια. Δεν τα άμα θες. Πήρα προαγωγή. Κι άλλη προαγωγή. Κατεκλογή και μπήκα και σε ένα συμβούλιο. Πότε. Προφέσαι. Μετά την περιπέτεια από τον Ιορδάνη στο δάσο. Μετά γιατί. Τίποτα. Απλά για να ξέρω κάθε πότε παίρνει προαγωγή. Με φωνάζει που λες ρένα της φοινής και μου λες συγχαρητήρια, προάγεσαι κατ' εκλογή και μπαίνεις και στο Συμβούλιο Εξαγωγής Λαχανικών. Και εσύ σαν λάχανο μπήκες. Γιατί να μην πω. Γιατί αν ήξερες που παίρνει ο Καραφωτίου θα έχεις την αξιοπρέπεια να μην πεις. Καλά ρένα δεν πρέπει. Τι περνήσεσαι για τον κύριο Διευθυντή. Πολύ καλά, θα κάνει και στην κουζίνα. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξει τον άντρα. Μου πέτρο μου εξαιτία σου και αρρωστήσει. Πέρα από αυτά τα χρόνια πάρει να δάλει και δεν μπορεί. Τι να προαγωγέ.
και κοντραπρόβολε και να μην δε στο συμβούλιο. Πώ θα το κάνουμε, ρε, να μην είμαστε σκιό με τον Ιορδάνη σου. Έχει τον διευθυντή, εξετίμησε και τα προσόντα. Τα δικά σου. Κανού. Τη πίτα. Ορίστε. Άρεσε τη χέρα με τα μάτια σου και τη παίρνει πράγματι. Αλλά ένα δεν τρέπεσαι. Κατηγορεί αυτόν τον αφάμαντο τον κύριο Καραποτίου κατά τύπο τρόπο. Τροπή. Και το διευθυντή. Ρένα μου, σε παρακαλώ, πού τα μα αφάμα. Ποιο τα παπτά για το πίτσα. Δεν ξέρω, να πάμε μάτια. Όχι, να τα πει, δεν πρέπει να τίποτα έτσι πολύ ψαφών γυναικών. Να πα να ρωτήσει την ίδια. Εμένα άσε με σε παρακαλώ. Ρένα μου, εγώ πάνω την πρώτη ρωτήσω και θα έρθω σε διαψέψω. Πάνω την πρώτη και θα τη ρωτήσω από πάνω την πρώτη. Αλλά πού να την βρω. Σε ποια επίδειξη μου όπως να πήγες σήμερα. Σε επίδειξη πήγες, συγχαρητήρια. Γιατί. Γιατί αύριο παίρνεις κι άλλη πρόγωση. Ποιος εγώ. Ρε θα λογαριαστούμε και με αυτόν. Δεν ξέρετε καλά εμένα. Εγώ είμαι ικανός για όλα. Εγώ ρε να το φέρω καθαρό το με το κόμμα. Μαμά. Ρε να. Σας κλέψανε την πόρτα. Να όχι εδώ είναι. Μα τι μαλάκας είμαι. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Τι φωνές είναι αυτές. Μα τι σημαίνει, πες μου κάτι πολύ ορθάνες. Γιατί είναι τόσο νευρικός τελευταία φορά. Γιατί έτσι που διευθυντήσουμε την έγκαθρο του καλβάτου Γιάννη. Στο κρεβάτι. Στο αυτοκίνητο. Ορίστε, τη βρίσκουμε στο αυτοκίνητο εδώ. Δεν μας αρέσει το κρεβάτι. Αλλά τι περιμένεις, καπιταλιστικά βίτσια είναι αυτά. Αυτό ξενόβησε εσένα. Άσε με γίνει και εγώ να ζωγάνε. Δεν είναι τα σκάτσου. Γιατί. Τι γιατί. Τόσες μέρες εκπέμπω. Τόσες μέρες φοράζω συνθήματα, τραγούδια, κακό. Τίποτε κύριε. Κανένας δεν με ενοχλήσει. Ποιος παιδί μου να σε ενοχλήσει. Η αστυνομία έκανε. Μα τι κάνει, μπάτσι. Ακόμα δεν μ' άκουσα. Ακόμα δεν με τόπισα. Και δεν το πιάνε. Γιατί. Έχω άδεια. Όχι. Δεν είμαι παράνομος. Είμαι. Τι άλλο κάνω τώρα να κάνω για να πω φυλακή. Πε. Μα κάνει πιάτα στο χώρο συγκρού, ρε. Ναι. Και σε ελπίδα σε πιάσουμε. Να πάω. Και την ιδρομηγιά μου να γίνω τι άδερφη. Να αλλάξω και φίλο. Προϊσταμένη δεν είναι τι πε μου κάτι, ρε Ιωτά. Θα με σειρά που σίγουρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πέσει και να πάω το δεξιό. Δεν υπάρχει κάτι σου και τελείω, δεν το κάτω, είναι κάτω σου. Πού σου έλα τώρα, κάνε έτσι. Άντε φύγε τώρα. Τι λόξα είναι το παιδί. Δεν πα και μόνο από το κέντρο του πάρω. Γιατί τι κάνω πάρω. Του πάρω του φλωράκι. Το παιδί το καπακάπα κάνει το παιδί μαλάκα. Ελά, α σα πει το παιδί δεν έχει πρόβλημα. Να βρει και τα νεύρα παράλληλα. Τι σου πέρα κάνει ερεύνηση. Να αναδομηθώ. Ψυχολογικό. Να μην διαφέρει τίποτα. Όσα πάνε μου λέει και όσα ακούνε. Τι χιλιάδε το κιλό ταρνάκι. Εσύ μου λέει ένα τρόσκι να λε και ένα τραγούδι. Τι τραγούδι. Αρνάκι άστρο και πακί τη μάνα του καμάρι. Είμαι διευθυντή σου πάντα μου είπε στον γιατρό. Είσαι καλά. Και είναι κακοτσοπόη από του πρώτε ρίξει όλο τον καραποτίνι. Αν άρχι αυτέ οι υπόβιλε σου πληρωθούν την καραποτίνι με τα μάτια τα μοντάτα. Ποιο κοιτά θα τα πει. Και το ζητάω. Από μένα. Ω, έκατσε και με ξέρετε πράγματα. Τι έκανε τώρα, με κατέστρεψε. Ναι. Τρία τανάκια, που τη άρεσε σήμερα να μου πει. Τώρα ο διευθυντή θα πάρει το διοικητή, ο διοικητή είναι μαγικό και αύριο το πρωί πίνω καφέ με τον πληγόρο. Φουντά, πάρε. Τι είμαι εγώ, καμπομπάτε, μια κλωτσάκια να φτιάχνει τον Εύρο. Αν υπάρχει κράτο, ο ειδηλό κράτο και δημοκρατία, δεν πρόκειται να πάψει απόλυτο τίποτα. Αλλή μου ανεξάρτητα τη δημοσιοπολιτική. Πού πα. Στο παράδειγμα ψωνίσω. Να το κι εγώ. Γιατί μόνο μου έχω εδώ. Γιατί μου πει να κόψει το μανάκι. Ορίστε τα βλέπει, τώρα ψωνίσουμε κάτι δεν μπορεί. Δεν με ενδιαφέρει κανένα και. Μας ενδιαφέρει την κυρία προαγωγή και μια θέση σύμβουλο. Αποκλείεται η πολιτεσία και καταργείται. Έτσι σου πανάνε, σκουδά ψακούλα και δεν πω. Δεν το βρένα, να πιάμε την τοφητή στην ομάδα την πίτσα. Πήγε βράδυ μέσα να ρίξει λίγο νερό στο μούτσο. Φτιάξε ένα πισί ένα καφέ, πα σε συνέχεια, μουτσούν. Ρένα μου, ρε Ρενάκι μου. Έχει δίκιο, πάνω να ρίξει λίγο καφέ στη μούρη να πιω λίγο νερό. Ξέχασε τα κλειδιά τη, έτσι το κάνει κάθε φορά. Ξεχνάει. Χαίρετε! Χαίρετε, δώσαμε όμως! Δεν είπε για έναν κύριε Θρόπα! Είστε φοριακός! Όχι! Καμιά ληστεία! Ούτε! Καμιά πίστα! Ναι, όχι βέβαια! Καθίστε παρακαλώ! Καθιστά να το κάνουμε! Μα σας παρακαλώ τώρα, καθίστε! Δεν γίνεται, εγώ πρέπει να πηγαίνω! Όχι, εγώ εσείς πρέπει να πηγαίνω! Εγώ θα προτιμούσα να καθίσω! Καθίστε κι εσείς! Δεν γίνεται, μπορώ! Έχετε κανένα καλό καιρό! Μου παλόκι μου πήγε στο δάσο! Και δεν σας έχει βγει ακόμη! Δεν βγαίνει ακόμα! Σας παρακαλώ, πηγαίνετε! Μήπως περιμένετε καμιά. Ε, μπουτάρα. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε, δεν είμαι σε φόρμα σήμερα, γι' αυτό σας λέω. Και έχω βάλει το πρίκι στον καφέ και το καφέ πάνω στο πρίκι. Αχ, πώς θα θέλει ένα βαριγλικό. Βαριγλικό. Αχ, ναι, εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, εγώ είμαι παντρεμένο. Εκεί τι σημασία έχει. Έπαιρνα στα ξένα σπίτια και λέτε θέλω ένα βαριγλικό εδώ και τώρα. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε, άντε πράγμα. Κρίμα. Και θα μπορούσατε να κερδίσετε μέχρι 30.000. Και να με πληρώσετε κιόλα. Άρα, απαντήστε σωστά σε τρεις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Να, το μίξερ που μας έλειπε. Μισό λεπτό. Σας φτιάξω ένα καφεδάκι και θα σας απαντήσω. Μισό λεπτό, θα σας πηγαίνω αμέσως. Αμέσως τώρα. Ναι, αγάπη μου, ναι. Μην ανησυχείς, γιατρία μου. Φιλάκια, κόρη μου.
συγχωρείτε, έπρεπε να τηλεφωνήσω στο μυστήρα μου. Στον Καναδά? Όχι, καλά, δεν στην Αθήνα. Καθίστε. Να με λέτε Τίνα. Εσάς. Ερμιόνι. Χαίρο πολύ. Παρομοίως, δεν θα πάρετε, καθίστε. Λοιπόν, αν απαντήσετε σωστά στην πρώτη ερώτηση, κερδίζετε 5.000. Ναι, καλά. Στη δεύτερη 10 και στη τρίτη 15. Λογόμη για σέχερε, τι ξύπνω. Αρχίζουμε την πρώτη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μακαρονάς της Βουλής? Ο Έλα. Μπράβο! Κερδίσατε 5.000. Αχ, μένετε ή τραβιέστε? Όχι, μένω, έκανα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εραστής της Βουλής? Ο Κατσφάρας. Μπράβο! Κερδίσατε άλλες 10. Αχ, μένετε ή τραβιέστε? Κάτσε να μην κάνεις τέτοια. Μην κάνεις τέτοια για να βγει ο κρατούμενος έξω. Κάτσε να σου. Να σου πιάσει το μεγατσάνο, να πιάσει τον αντένα σε. Η τρίτη ερώτηση λοιπόν. Τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν γεννήθηκε ο Ανδρέας? Πού δεν τραβιόμουν. Μπράβο! Κερδίσατε 30.000. Μα μπράβο, θα τα δώσαμε την τάση επιταγή. Ο εκδοτικός μας οίκος σας προσφέρει τη νέα σεξουαλική κυκλοπαίδεια. Αν είναι το πόσο ήταν 80.000, εξαιρετικά για εσάς μόνο 50. Θα μου τις δώσετε σε μετρητά ή σε επιταγή? Σε πάπα! Ορίστε! Δεν μου είπατε θα μου δώσω 30 και μου λέτε θα σας δώσω 50 τώρα πάλι. Ναι, αλλά δεν απαντούσε τη σωστά, δηλαδή 80! Αν και η γενιά μου και ούπερα θα του φωνάσαν παππού. Τι λέτε κύριε, τι τρόπο σε αυτό! Α, Χριστέ μου, γύρω για το καφέ! Λερώμικα. Πάει το μπουστάκι. Αυτό είναι πότε, ρε. Το κοιτάζει εδώ. Και εγώ τώρα τι να κάνω. Πώς θα πάω στα λασπίδια μου, δεν είχα φτάσει. Κάνω και πηγαίνει χωρίς φτάσει, δεν μοιάζει κανένα. Τι σκέφτε, πρέπει να το βάλω να το καθαρίσω. Ναι, βγάλω το μέλλον. Δεν υπάρχει κανένα βρεγμένο παλί. Υπάρχει, αλλά σύντομα περιμένει τη γυναίκα μου. Κουνήσου. Εγώ πρέπει να το κάνω. Α, εγώ πρέπει να το κάνω. Τη στηρέλα, τη στηρέλα. Τι λέω, παιδιά, κάτι άλλο θα την γυναίκα μου, θα με κάψεις, ρε. Για στιγμή, δεν θα αργήσω. Άντε, ρε, παιδάκι μου, θα την γυναίκα μου και πόλε το χρόνο. Το έβγαλες το φουστάνι. Γεια σου, ρε. Πάρα! Τσαβατένα. Τσαούσες μου. Τα μιλοκόλες μου. Τι συμβαίνει, Ορδάνη. Τίποτα συνεπίζει, δεν συναπίζει. Παρά το ακούστηκα περίεργα πράγματα. Ο γιατρός μου είπε από το κασέκι που έπαθα μπορεί και να παραμιλάω, τι έλεγα. Όχι, αλλά έβαλε το κόκκινο στάι, να είπατε πολύ. Εδώ πάλι τους κρατάς τα κυρία σου. Για θυμίγε. Έχουμε και εμείς πήγε. Εμείς, εμείς, εδώ. Γιορτάνη! Δεν φωνάζει. Είναι μίγα που ξέρει ξέρει γλώσσες. Γιορτάνη! Σε φωνάζουν οι Γιορτάνη. Εμένα. Τόγκαλε το φουστάνι. Τόγκαλε το φουστάνι. Τόγκαλε. Αχ, πήγαινε. Εσύ δεν θα έρθεις. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, σας ενοχλώ. Παρακαλώ, δεσποινισμού σας στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Λοτέρη σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να μου δείξεις το πάλι. Δεσποινισμού, πώς μπήκατε μέσα σε αυτό το τίμιο σπίτι με αυτήν την απρεπή εμφάνιση. Μπορεί να κάνω τον κόλο στο έξοδο. Μου φόρεσες και την κουνουπιά από πάνω. Αφήστε τον δεσποινισμό, μην τον ακούτε. Ελάτε να κοιτάτε το καφεδάκι σας. Ένα να σου πω. Στην κουζίνα. Πω κανένα για το μίξι. Μου μας πει που θα μου δίνει και 30.000. Παπάτασε πληρωτικά πάνω. Τι ανομαλία κυκλοφορεί στον κόσμο πιστεύω. Κάτσε ρε να μου. Στην κουζίνα εγώ. Όχι ρε να μου. Κι αύριο στον δικηγόρο εγώ. Μην πας τον δικηγόρο, να σου πω. Εσύ μου είσαι πάρει στο καλαμάκι ρε. Πώς θα πιω ένα σκαφέ το πρωί ρε. Εσύ δεν λες τίποτα. Συγγνώμη. Δεν τι άλλο θες. Τι. Μέσα εκεί πήγε στο μαυσολείο του λέει. Δεν είσαι και δρόμο, μου ξανά το μέσα. Δεν τράβει. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Σε λάθος συχνότητα πήγε. Πάω και ιδέα μου. Έλα εκεί μάτσο με έβαλε. Για στιγμή. Συντρόφισσα, δίνεστε ή κλείνεστε. Δίνομαι καλέ. Μήπως θέλετε έτσι να σας βοηθήσω, να σας βάλω κανένα χεράκι. Όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λυπάμαι. Και με συγχωρείτε για την ενόχληση. Παρακαλώ, αλλά πώς θα δείχατε εδώ μέσα. Έγινε μια παρεξήγηση με τον κύριο Θρόφ. Τον αδερφό μου, και πού είναι τώρα. Στην κουζίνα. Προσπαθεί να εξηγήσει
πώς το φουστάνι μου το έβγαλε, επειδή λέει ρώτησε τον καφέ που πίναμε. Πα, πίνατε καφέ με την Ουρανή. Ήρθα για λόγους επαγγελματικούς. Α. Είμαι πιασχέ. Δύο φορές άμα. Συγγνώμη που μπήκα στο δωμάτιό σας. Παρακαλώ, ξαναπείτε όποτε θέλετε και αύριο, δεν με πειράζει μετά. Δικά σας είναι τα μηχανήματα. Ναι, δικά μου σας άρεσα. Πολύ ενδιαφέροντα. Και τώρα να πηγαίνω. Θα σας ξαναδώ. Οπωσδήποτε. Αυτή είσαι. Πότε. Αύριο. Έτσι, μπράβο. Τι ώρα. Γύρω στις 10. Έγινε που γουστάρεις προπήλαια ή. Ή προτιμάς έτσι κάτι σε πολυτεχνείο. Τι να κάνουμε, Καλέκη. Α, γίνεται μια διαδήλωση για τους αντάρτες του Καμερούν. Και τι δουλειά έχουμε εμείς στη διαδήλωση. Μπας κάνουν του ημπάτ, έτσι. Πρόσεξε. Μπούνε μέσα και μας συλλάβουν, καταλάβατε. Μπα. Σας αρέσει να σας συλλαμβάνω. Πεθαίνω, ρε. Γιατί. Λόγω ιδεολογίας. Εσένα. Εσένα δεν σας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει να συλλαμβάνω. Μπα. Και έχει συλλάβει πολλές φορές. Αρκετές. Και μετά τα κάνεις τα παιδιά. Τα αναλαμβάνω. Άρα. Αυτή είσαι. Δεσποινείς. Είσαι έτσι για μια σύλληψη. Όχι τώρα. Άρα. Που προπήλαια από την εδώ δεν θα ήταν πιο άνετα. Εδώ. Τώρα δεν είναι όπως ζουάρικα εδώ μέσα από τον αδερφό μου, αλλά δεν παραγγέλνει εδώ. Οκ, okay, εντάξει. Και όπως είπαμε, έγινε. Έγινε αύριο, Αύριο. Να σας δείξω την πόρτα, δεσποινείς. Από εδώ περάστε. Πολύ συγκεκριμένη κόμμενα να φύρε. Πώς την έριξε εγώ αυτό. Παρατηματώ. Σταρματά, σταρματά, εμπρός στον αγώνα. Σταρματά, Το κουδούνι άνοιξε! Άνοιξε γιατί εγώ την κανείς δεν τα ακούρει, ρε! Χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνετε. Δεν θα μου πείτε αν θέλω να περάσω. Παρακαλώ, βεβαίως. Ο άλλος που είναι. Ο άλλος. Μόνοι σας ήρθατε. Έχουμε ραντεβού με το Γιαννάκη μου εδώ. Μου τηλεφώνησε σε ένα τσάι που ήμουν. Πάτε και σε τσάγια. Εσύ δεν πάτε. Μόνο σε μνημόσυνα. Γιατί. Λόγω ακρίβειας, να πίνουμε τσάπα καφέ. Δεν θα μου πείτε αν θέλω να καθίσω. Παρακαλώ, παρέλεσε φίλου μου, βεβαίως. Ωραία και μετά που έχει αυτή, ρε. Αυτό τώρα το σκοτώστε με τα μάξε. Δεν θα μου πείτε αν θέλω κάτι να πιω. Βεβαίως. Θέλετε καφέ. Δεν έχουμε. Θέλετε κορακόλα. Δεν έχουμε. Ένα ουίσκι. Δεν έχουμε. Μία τσιτσιμπίρα. Τσιτσί έχουμε. Μπίρα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Αποτιμούσα ένα λικέρ, αν έχετε φυσικά. Κάτι έχει μείνει από το γάμο μας. Εδώ είναι εγώ το λικεράκι. Το έχει φτιάξει η γιαγιά μου. Είναι από κουκούτσια κινάρας. Μόλις το έφτιαξε και το δοκίμασε, πήγε ροδάνι. Τώρα κοιτάζει να δει και ανάποδα. Δεν θα μου πείτε αν θέλω φωτιά. Όλα εγώ θα τα λέω. Φωτιά θέλετε, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Στη δικιά σας. Να πάτε το καλό. Στη δικιά σας. Και συγχαρητήρια για το Γιαννάκη τα μάθαμε. Ακούστε, αν πάρουμε τα πράγματα αξιοκρατικά, ο Γιαννάκης μου θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι τουλάχιστον διευθυντής. Καλή υπουργός μας, αυτά τα προσόντα, εσείς αδικήστε. Εγώ, αλλά βλέπετε, δυστυχώς δεν έχουμε αξιοκρατία. Πού να την βρούμε την αξιοκρατία, κυρία Πίτσαμε, εδώ λέει ο κ. Λεβέντης και δεν έχει γίνει ακόμα αρχιεπίσκοπος. Αρχιεπίσκοπος. Θέλω να πω, δηλαδή, αν του δίνατε θέση του αρχιεπισκόπου, δεν την έπαιρνα, δεν έπαιρνα. Δεν θα μου πείτε αν θέλω άλλο λυπιά. Δεν θα μου πείτε τίποτα. Εγώ τι να σας πω. Μου λέτε για τον Γιαννάκη, μου λέτε για τον Γιαννάκη, αλλά για τα προβατικά τίποτα. Ποια προβατικά, τι εννοείτε. Για την επίδειξη μόδας, λέω, εκείνο το βράδυ.